Ναι, Βασίλη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου, Βασίλη. Τι είναι κόκκινο και αόρατο? Τι είναι, Βασίλη? Αυτό το μήλο. Ε, Νίκο, τι έπαθες, ρε φίλε? Εντάξει, ένα αστιάκι είπαμε να κάνουμε. Έχεις να μας κάνεις κάποια δήλωση στο After School Show που σε τραβάει βίντεο? Γεια σου Ζούφη, καλημέρα! Πού θα πάμε? Πού θα πάμε, Βασιλίτσα! Βασιλίτσα! Έρωγα να αυτή τη στιγμή, ναι. Ο Βασίλης τραβάει βίντεο, ναι. Και εμείς μιλάμε με τα κινητά, αν είναι δυνατόν. Πού είναι τα πέδιλα του σκι? Από εκεί θα πάρεις. Άρα, ελπίζω να έχει χιόνια, γιατί μια τσάντα είναι μόνο εξοπλισμός στο σκι. Πού? Άρα και εγώ, για να θυμάμαι. Ποτάκια, δεν φορτώνεις βαλίτσες, ρε φίλε. Τα παιδιά στη λαχή. Ακόμα εδώ είναι. Βουσού. Συνοδηγός. Όχι! Όπω ρε, αυτοί δεν οδηγάνε καλά, ρε! Σωστό, σωστό! Φτάσαμε! Επιτέλους! Είμαστε με όλα τα στελέχη εδώ στο The After School Show! Hey, πείτε γεια στα παιδιά! Φώτη, Φώτη, τι θα κάνουμε τώρα, για πες! Θα κάνουμε χορό! Ποια τραγούδια θα χορέψουμε, ξέρεις? Όχι! Δεν τα ξέρεις καθόλου, ε! Δεν τα ξέρω! Επεισόδιο χωρί τον Χριστόφορο να πέφτει, υπάρχει! Mamita hace el taca-taca. Taca-taca, bro. La mamacita hace el taca-taca. La mamacita hace el taca-taca.
για κάπου πάει αυτό. Μόλις φτάσαμε, αυτό το επεισόδιο έχει πολλά να σας δείξει, έτσι δεν είναι, Νάνση? Έτσι ακριβώς, πάρα πολλά. Έτσι ακριβώς, Βασίλη μου. Έχουμε σε λίγο τρομερά πλάνα από τους σκιέρ μας. Έχουμε το βράδυ του Κυποχρονιά, δεν ξέρουμε τι θα μπορέσουμε να δείξουμε αυτή την Κυποχρονιά. Αλλά έχουμε τρομερά πλάνα. Μείνετε μαζί μας μετά τις διαφημίσεις. Δεν μου λες, Χριστόφορε, το κλαμπ σάντουιτς έρχεται και με πορτιέρι. Μ' αρέσει, ποιος τον κάνει τον ήχο? Θα φέρνω πάντα μαζί το Φώτη να κάνει τον ήχο. Κάνε λίγο. Αυτό που γινόταν στις ελληνικές ταινίες. Τι λέγανε? Αστείο. Αστείο.
γνώση στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφό. Μ' αρέσει που ανεβήκατε. Μ' αρέσει που ανεβήκατε εσείς πρώτοι και όχι αυτός που έχει το κερί. Μπράβο. Χρόνια πολλά, Νίκο Κατσέλα. Κάνε και μια ευχή. Μια ευχή, μια ευχή. Νίκο, πόσο χρόνο γίνεσαι? Σε πόλη. Πόσο χρόνο γίνεσαι? 25. Κλείνεις το 25. Είσαι φύγοντα στα 30, πάτε στα 20 πλέον. Παππούδι, παππούδι. Έκλεισα το 30, πάρα στα 20. Εγώ το 24, ο Μουμτζής είναι πιο μεγάλος από σένα. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος μου. Ένα τέταρτο του αιώνα έκλεισα. Νίκο Μουμτζή. Δώσε μας μια σοφία. Πες μας κάτι, μια σοφία. Διάλεξε μία που ξέρεις. Αιωνόβιε, Νίκο! Διάλεξε μια σοφία που ξέρεις και πες τη μας. Πες. Έλα, λες. Τι να περνάτε καλά και το βαρέσει. Όχι, εννοούσα μια σοφία, ξέρω εγώ, καμιά φίλη σου, ρε. Άμα είναι καλό. Διάλεξε καμιά σοφία φίλη σου και πες μας ποια είναι. Δώσε μας μια σοφία για το 1 του αιώνα. Κάτι. Να περνάτε καλά. Να περνάτε καλά. Να πηγαίνετε στη Γιούπη. Βασικό. Πολύ μεγάλη ευχή, ρε Σινίκο. Για να έχει δουλειά και να μην ξυπνάτε τον κόσμο. Στο Μεάρχες. Σε παρακαλώ, σε ξυπνήσαμε για τα γενέθλια. Στο Μεάρχες. Ειδικά του το Μεάρχες. Μ' αρέσει ο Νίκος μου ψήσε. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Χρόνια σου πολλά. Χαρούμενα 25. Κάναμε ανάβαση και κατάβαση γιατί δεν μου κατεβαίνουμε αυτέ τι σκάφε. Δεν χρειαζόταν φέτο. Σεβί, πε μου γιατί κάθεστε έξω τόση ώρα, τι θέλετε να κάνετε. Να πάρετε χρώμα, εγώ νομίζω ότι ξεκίνησα ήδη. Να πάρετε χρώμα πού? Στο πρόσωπο, εκεί που κάπου αλλού θα μα πειράξει. Καταπληκτικό, καταπληκτική ιδέα. Εδώ βλέπουμε τα στελέχη επί το έργο. Εσύ ακόμη γιατί του έρχεσαι. Παίζει εδώ πόρτε. Προσέξτε μην τις αφήσετε ανοιχτές και κρυώσουμε μετά. Γεια σου, Γιουπί, δες τη θέα που έχουμε. Ποιος νίκησε στο τάβλι? Εγώ 3-0. Εγώ επειδή έχω συνηθίσει να κερδίζω από το σαφάρι το καλοκαίρι. Οπ, να, σωστή δήλωση. Στο σαφάρι όμως, ποιος θα κερδίσει το σαφάρι φέτος? Α, είμαστε με τους 4 κοινοτάρες της Αλλούπολης. Αυτός που κέρδισε, ναι. Νομίζω η Χατζή μικρή. Εγώ νομίζω άντε, πάλι εγώ θα κερδίσω. Αν και δικαιούμαι για ένα βραβείο. Εσύ είσαι η Χατζή μικρή. Κατά πόσο? Κατά πόσο, πόση ώρα? Κατά 2 χρόνια. Μπογιά. Θα υπερασπιστεί τον παρελθόν. Νάνση, μάλλον θα υπερασπιστεί τον τίτλο σου. Θα τον καταφέρει να το ξαναπάρει δύσκολα, ο Μπόγιας. Ή θα κάνουν επιτέλους την έκπληξη τα αδέρφια Χαντζή. Αν δεν κερδίσω, εγώ θα κερδίσει η Σέβη ή η Δέσποινα. Ο Μπόγιας δεν κερδίζει. Πέρυσι κέρδισε επειδή το είπα εγώ. Όχι, επειδή σ' άφησα εγώ. Παιδιά, εντάξει. Σέβη, πέρυσι ήσουν τα τελευταία. Καταλαβαίνετε ότι και οι τρεις είναι μαζί για να χάσω εγώ απλά. Για να μετά χάσω, όμως, όχι θα κερδίσει. Αυτό δείχνει ποιος είναι ο πιο δυνατός. Ναι, αλλά ποιος κέρδισε, συγγνώμη κιόλας, στη Σέλβη. Στο? Τα σπάκια της Σέβης. Στη Σέλβη, ε. Στη Σέλβη. Ποιος κέρδισε στην κραυγή. Πάλι εσύ. Ποιος κέρδισε στο χορό. Στο χορό εννοείς, το βίντεο κλιπ. Βίντεο κλιπ δεν κερδίσατε εσείς. Εμείς κερδίσαμε. Τι λες. Για τον bullying. Εμείς που κερδίσαμε, ρε Μπόγια, πουθενά. Και η Κέλλη και οι άλλοι. Και εμείς. Και εμείς κερδίσαμε με το μικρό το λέω. Η Κέλλη και η Λεκίδου. Εμείς δεν κερδίσαμε πουθενά, ρε. Έχουμε μεγάλη κόντρα για το σαφάρι της Αλλούπολης. Για μην θυμάσαι πουθενά δεν κερδίσαμε. Κάτι θα κερδίσει το σαφάρι της Αλλούπολης. Οι ομαδάρχες. Πού είναι τα λεφτά
Οι ομαδάρχες του Βασίλη Παπαγρηγορίου κάνουν σκηνή γιατί δεν κερδίσαν πουθενά. Μα είναι σχεδόν ο πιο άχρηστο κινητά. Το ξέρεις ότι φταίτε και εσείς που δεν κερδίσατε. Γιατί είναι ο καλύτερος σε άλλα πράγματα, κατάλαβες. Εσείς είστε. Στον Ατρόι, ας πούμε. Στον Ατρόι είναι καλύτερος. 7 φέτες ψωμί παίρνει, ρε. Ψωμί, ας μην το συζητήσουμε, Σέβη. Εγώ τον είχα ομαδάρχη μερικές φορές δεν έτρωγα. Εδώ. Τα παράπονα μου σιγιού που θέλω να κάνω. Κάντα. Δεν έτρωγα εγώ μερικές φορές, μετά τρώγε ο Μπόγκες. Δηλαδή τόσα χρόνια κάνει το ίδιο και το συνεχίζει τον παίρνει. Εγώ σου γυναίκα τον πάω περίσσια να το λέω και τον παίρνει ο Μπόγκες. Δεν κατάλαβα. Και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό στην τραπεζαρία. Και είναι και 25 χρόνων, είναι στο 8ο έτσι. Εγώ πάλι κρατάω το δίσκο και το παίρνω. Πώς καταφέρνει ο Μπόγκες και είναι. Στον πηγούν έχω πιο πολλέ τρίχε στον Μπόγκες. Που είμαι ξανθό και Ισπανό. Ισπανό είσαι, Ισπανό. Ισπανό, τι Ισπανό. Άμα ήμουν Ισπανό, μισό να τα καταπαρέψω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μόνο το έβγαλα, ε. Ναι. Είμαστε στη Βασίλισσα τη Ελίτσα. Βασιλίτσα. Δεν το έχει έτσι πει. Αλμύρα. Όχι, δεν συγχωρώ. Συγγνώμη, τράβε λίγο. Περάσαμε ένα υπέροχο διήμερο. Είμαστε στο 13ο επεισόδιο. Κράτα το Χριστόφορο. Τι έγινε, ο Βασίλης έχει σηκωθεί, έχει φύγει. Πάει, βρίσκει το φτιάρι. Αυτό έκανε σε όλο το επεισόδιο ο Βασίλης. Θα δείτε, φτιαρίζει το χιόνι εδώ. Όλο αυτό το έχει φτιαρίσει στο βουνό. Βλέπει πόσο αποτελεσματικό είναι το φτιάρισμα. Κοιτάξτε εδώ. Έβγαλα πάρα πολύ χιόνι. Εσύ, ε. Λοιπόν. Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε στην Βασιλίτσα, πάνω στο καταφύγιο, στο ρηπανικό καταφύγιο 1850 της Βασιλίτσας. Περάσαμε τέλεια με τα στελέχη μας, κάναμε την τέταρτη εξόρμησή μας, ελπίζω να απολαύσετε το επεισόδιο. Κάναμε τη γιουποχρονιά που φαντάζομαι τρελαθήκατε εκεί πέρα. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια κάτω από το βίντεο, έτσι. Like, comment, share, subscribe στο βίντεο μας, κάνουμε like στη σελίδα, μπαίνουμε από κινητές συσκευές σελίδα, YouPicam κατασκήνωση στο Facebook. Στήριξε το κανάλι. Στηρίξτε μας, Γιούπι, στηρίξτε μας και εμείς θα είμαστε κοντά σας με ακόμα μεγαλύτερες εκπλήξεις για όλους. Εμείς περνάμε καλά, ελπίζουμε να περνάτε κι εσείς καλά. Περνάμε καλά με οδηγό μας ένα φτιάρι. Ένα φτιάρι. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό ήταν το The After School Show. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σου, Γιούπι! Give up on my way. Oh, yeah. Wouldn't it be crazy? Would you step amazing? Would you step amazing?